ένας 64χρονος και μία 62χρονη νεκρή και ένας 19χρονος σοβαρά τραυματίας. Ο απολογισμός του χθεσινού τροχαίου στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης στο ύψος του Ταυρονίτη τραγικός, την ώρα που η Κρήτη θρύνει ήδη 4 συνανθρώπους μας που έσβησαν άδικα στην άσφαλτο. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 χθες το απόγευμα σε ένα τμήμα της Εθνικής Οδού Χανίων Κισάμου, χωρίς φωτισμό και χωρίς διαχωριστικό στη Θέο. Η μετοπική σύγκρουση του γιοταχή που οδηγούσε ένας 19χρονος φαντάρος με γιοταχή στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι ήταν τόσο σφοδρή που τα οχήματα παραμορφώθηκαν με τους επιβαίνοντες να εκλοβίζονται στα συντρίμμια. Δύο οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χανίων και δύο από την Κίσαμο κινητοποιήθηκαν άμεσα για να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες. Για το ζευγάρι ήταν ήδη αργά. Ο θάνατος του 64χρονου και της 62χρονης ήταν ακαριέως. Έχοντας τις αισθήσεις του αλλά με βαριά κατάγματα, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒΟ 19χρονος. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την τροχέα, με τα ερωτήματα ωστόσο να παραμένουν αναπάντητα για την οικογένεια του ζευγαριού που έσβησε άδικα στο δρόμο Καρμανιόλα της Κρήτης. Ο Ιανουάριος στην εκπνοή του κατέγραψε 4 νεκρούς, ενώ το 2023, σύμφωνα με στοιχεία των υπηρεσιών τροχέας και στους 4 νομούς, σημειώθηκαν συνολικά 165 τροχαία ατυχήματα με 32 θανάσιμους τραυματισμούς.